Με την πνευματική μας ανανέωση, κάνουμε κάθε εβδομάδα τουλάχιστον, και γιατί για μας η ζωή δεν είναι μόνο σαρκική, αλλά είναι και πνευματική. Με αυτή την έννοια ξέρετε ότι ο διάβολος μας στείνει πάρα πολλές παγίδες, όλη την ώρα και τη στιγμή, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αποφευθούν παρά μόνο με την ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη βοηθάει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ακόμα και στις ασθένειες, γιατί μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ότι αρρωσταίνει. Ο υπερήφανος δεν δέχεται ούτε καν αυτό. Το ίδιο συμβαίνει με τη φτώχεια. Αν για κάποιο λόγο, να, στην πατρίδα μας τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει μια τεχνητή κρίση, την δέχονται και την αναπτύσσουν και την εκμεταλλεύονται μόνο οι άνθρωποι που είναι ταπεινόφρονες. Οι άλλοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να δεχτούν όλα αυτά. Γι' αυτό και ξέρετε καμιά φορά, με όλα αυτά τα αντίθετα που χρησιμοποιούμε για να επιβιώσουμε, δηλαδή βάζουμε πάντα τη δική μας ταλαιπωρία στις δοκιμασίες έτσι ώστε να βγούμε κερδισμένοι. Με αυτή την διάθεση λοιπόν τελικά ο διάβολος νικέται και όχι μόνο, αλλά εξαφανίζεται και από τη ζωή μας όσο μπορεί να είναι εφικτό αυτό. Βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ ότι για μας οι παγίδες που μας βάζει ο διάβολος μπορεί να εξελιχθούν σε βραβείο, σε ευεργέτημα, το οποίο δεν το κυνηγάμε βέβαια, δηλαδή δεν λέμε σε κάποιον άνθρωπο να μας κάνει κακό ή να μας κάνει καλό, δηλαδή σφάξε με πασά μου να γιάσω, αλλά εφόσον συμβεί είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε έτσι. Και σίγουρα τότε κατεσχύνεται ο διάβολος και η παγίδα η οποία έστησε είναι παγίδα για αυτόν. Μια ωραία έτσι διάθεση που μπορούμε να έχουμε καθημερινά είναι αυτή η διάθεση που έχουμε το Πάσχα. Πάσχα που δεν είναι ας πούμε το σούβλισμα του αρνιού και το φαγητό, γιατί δόξα τω Θεώ κάποια στιγμή οι άνθρωποι παλιά τρώγανε μόνο μια φορά το Πάσχα. Τώρα τουλάχιστον μπορούν να φάμε και 2 και 3 και 5 φορές παραπάνω. Δεν είναι η σούβλα λοιπόν, είναι η χαρά του Θεού η οποία δίνεται σε όλους όσους τη θέλουν, πάντοτε και μονίμως μέσα στην καρδιά τους, και αυτό είναι το Πάσχα. Δηλαδή, μπορώ σήμερα ξεκινώντας την ημέρα μου να κάνω Πάσχα εγώ, αν θέλω. Και αν δεν θέλω, μπορεί να είμαι και στην κόλαση. Αυτό είναι δική μου επιλογή. Κάθε μέρα και ώρα λοιπόν, ο αληθινός χριστιανός γιορτάζει το Πάσχα. Και αυτό για να γίνει, προσθέτω τώρα μία φράση ακόμα, μία λέξη ακόμα στην προηγούμενη. Αυτό για να γίνει μαζί με την ταπείνωση χρειάζεται και αγάπη. Δηλαδή, αν αγαπάς και συγχωρείς και βολεύεις και δέχεσαι και ενώ είσαι αφενός δίκαιος, από την άλλη ξέρεις να υποχωρείς κτλ. Κτλ. Τότε έχεις κάθε μέρα Πάσχα. Και φυσικά, όπως έλεγε ο ποιητής, γιατί το ζητάτε κιόλας και καλό είναι που το ζητάτε, Πάσχα θα κάνω σήμερα, πάλι Χριστέ μου, πάλι θα κοινωνήσω. Δηλαδή έκανε Πάσχα κάθε φορά που κοινωνούσε. Έτσι. Για μας πλέον αυτά τα πράγματα, επειδή δεν έχουν σχέση με την ύλη, είναι καθημερινά, αν θέλουμε. Αν θέλουμε, έχουμε Πάσχα καθημερινά. Όσον αφορά την αρετή στη ζωή μας, γιατί καμιά φορά λέμε ότι ξέρεις εγώ πέτυχα, με τη χάρη του Θεού πάντοτε, αλλά πέτυχα να ξεπεράσω ένα πάθος μου, να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται έπαινο. Είναι ο φυσιολογικός δρόμος του ανθρώπου, δηλαδή ο δρόμος της αρετής. Αν και εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει φυσικό τρόπο διαβίωσης στην αρετή, τότε έχει πρόβλημα. Οπότε λοιπόν εμείς επειδή είμαστε Υιοί του Θεού με αυτόν τον τρόπο, όχι όπως είναι ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, αλλά κατά υιοθεσία, τι κάνουμε. Μας φαίνεται φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να επιδειχνιόμαστε γι' αυτό, ότι ξέρεις κάναμε 5 πνευματικά πράγματα, αλλά και εκτός αυτού, αν τα κάνουμε όλα, προσέξτε, όλα, όχι τα 5, πρέπει τότε να πούμε δόξα τω Θεώ που είμαστε αχροί και τυποτένοι δούλοι του Θεού και ίσα ίσα κάναμε εκείνα που μας είπε. Με λίγα λόγια, θα προσπαθούμε εμείς πάντοτε με τα γνωστά όπλα
να ζούμε απλά και επειδή μας ευχαριστεί τη ζωή αυτή. Αλλιώς αν το κάνουμε με το ζόρι και επειδή είναι εντολή θα έχουμε πρόβλημα. Με λίγα λόγια δηλαδή, ο εγκρατής άνθρωπος θα πολεμάει τη λεμαργία. Έτσι. Αυτός που είναι αυτάρκης και ακτήμονας θα πολεμάει την πλειονεξία. Δηλαδή θα λέει εμένα μου φτάνουν αυτά, με ευχαριστούν, δεν κάνω συνέχεια με το μυαλό μου πανηγύρια. Ο ήσυχος άνθρωπος θα πολεμάει την πολυλογία, γιατί θα τον αρέσει η απομόνωση με την καλή έννοια. Πάντοτε το ξέρετε, διότι ο άνθρωπος που έχει τον Θεό μαζί του δεν τον πειράζει να μείνει και λίγο μόνος του στο δωμάτιό του. Φυσικά ο αγνός άνθρωπος θα πολεμάει τη φιλιδονία. Δεν θα θέλει να κυνηγάει συνέχεια τις γεύσεις και τις ειδονές και την καλοπέραση, γιατί θέλει να διατηρήσει την ψυχή του ψηλά. Ο πράος θα πολεμάει την ταραχή, το ξέρετε, θα την αποφεύγει. Ο προσευχόμενος δεν θα απελπίζεται, γιατί έτσι είναι αυτά, ό,τι κάνεις το βρίσκεις. Και φυσικά πάρα πολλά, αλλά και μια που θα το θίξουμε το θέμα αυτό σήμερα, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει και υπακούει, θα αποφεύγει και τη φιλονικία, δεν θα μαλώνει με τους άλλους. Ζωή υπάρχει μόνο έτσι κι αλλιώς, αδελφοί μου, με το να συγχωρούμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να κάτσεις, να βλέπετε η ελληνική λέξη, η ελληνική γλώσσα, και τώρα που κάθεται ένα δίπλα στον άλλον, συγχωρείτε και κάθεστε. Αν είχατε κάποιο πρόβλημα, δεν θα καθόσετε δίπλα στον άλλον, θα πηγαίνετε να καθίσετε και στη γωνία. Άρα ήδη συγχωρούμε εδώ και καθόμαστε μαζί, και έτσι είναι και το μυστήριο της ζωής. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να κάνει λάθος, αλλά εσύ το συγχωρείς για να μπορείς να προχωρήσεις σε αυτή τη ζωή. Αλλιώς δεν γίνεται. Και φυσικά αυτό όταν σε λύπησε και όταν σε κατέκρινε και όταν σε συκοφάντησε και ό,τι οτιδήποτε άλλο, αν μείνει ένα άνθρωπος με τον οποίο είσαι συνέχεια μαζί, τον συγχωρείς και ζεις μαζί του, και αν δεν είναι, τι γίνεται, τον βγάζεις συγχωρώντας τον από τη ζωή σου και τον βάζεις σε μία άκρη. Και το ένα και το άλλο είναι συγχώρεση. Αλλά αν για κάποιο λόγο το ρίχνει συνέχεια στο στόμα των ανθρώπων, αυτόν τον ένα, τον δύο, τον τρία, τον δέκα, τότε αυτό επηρεάζει εσένα. Γι' αυτό λοιπόν, να μαλακώνει η καρδιά μας και να κρίνουμε τον εαυτό μας και να συγχωρούμε και να έχουμε μια ηρεμία μέσα μας, άσχετα αν πρέπει να κρίνουμε και να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό και το κακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως για να συγχωρεθούμε, αν περιμένουμε και επειδή ζητάμε το έλεος του Θεού συνέχεια, καλό είναι να συγχωρούμε συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια, συνέχεια. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το συγχωρέσει 5 φορές μέσα στην κάτι διάρκεια της ημέρας, τον άλλον. Και ο άλλος σου πει ξέχασα, θα το κάνω. Αυτό τραγικά πράγματα, έτσι. Αν το πούμε έτσι με την απλή λογική, θα πρέπει να φύγουμε στα βουνά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αφού το τόπο το πρωί δεν πάλι το έκανε λάθος. Το τόπο μετά από λίγο πάλι. Το τόπο το μεσημέρι πάλι, το απόγευμα πάλι. Και τελικά φτάσαμε στο βράδυ έχοντας συγχωρέσει 5 φορές το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί μου, θα επέλθει στη ζωή μας όχι με χρονικό σημείο, δηλαδή λέει κάποιος κάποτε θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Όχι. Αλλά με τοπικό σημείο, δηλαδή εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν θες να τη ζήσεις, τη ζεις. Αν δεν θέλεις, δεν θα περιμένεις κάτι χρονικό, πότε θα γίνει, γιατί η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει ήδη. Δηλαδή ο άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, και είναι του Χριστού, είναι μέσα του η Βασιλεία. Την ζει δυνάμει, έτσι, είναι δυνάμει δηλαδή μέσα στη Βασιλεία του Θεού, και ενεργεία όταν θα έρθει η ώρα και θα τελειώσουν όλα αυτά που έχουμε εδώ και μας βαραίνουν, είτε είναι τα κιλά που έχουμε, είτε είναι οι δουλειές που έχουμε, είτε είναι οι σκέψεις που έχουμε, και θα τελειώσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Βασιλεία δεν είναι από τώρα. Από τώρα είναι. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση και επειδή τρέμει ο διάβολος για αυτό το πράγμα, γιατί ξέρει ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, τότε τι κάνει, θα βάλει και βάζει και έβαζε και πάντα θα το κάνει παγίδες μέχρι τελευταία στιγμή. Και όταν λέω τελευταία στιγμή, εκεί. Πριν από το μνήμα. Γι' αυτό και καλό είναι να διαβάσετε όλοι τον Αόρατο Πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου, το βιβλίο αυτό που λέγεται Αόρατος Πόλεμος, για να καταλάβετε ότι εκτός από τον Αορατό Πόλεμο
που μπορεί να κάνουμε ενδεχομένως με κάποιους εχθρούς μας, υπάρχει και ο όρατος πόλεμος. Αυτό που κάνει ο διάβολος και πρέπει να έχουμε μάτια για να το καταλάβουμε. Και αυτός ο πόλεμος γίνεται, ξέρετε, κυρίως στους λογισμούς μας, στα λόγια μας και στις πράξεις μας. Να, τόσο σημαντικά είναι τα λόγια που λες. Και τόσο σημαντικές είναι οι πράξεις που κάνεις. Αλλά και επειδή μερικοί άνθρωποι αγνοούν και λένε το πολύ κλασικό, έλα μωρέ, το σκέφτηκα, τι σημαίνει, το έκανα κιόλας. Και όμως, εκεί υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος, ο οποίος σε οδηγεί τελικά στις πράξεις και στα λόγια. Γι' αυτό τίποτα δεν αφήνουμε να πέσει. Και ξέρουμε ότι όσο περνάμε σε αυτή τη ζωή, θα μας γλυκαίνει ο διάβολος, θα το πω έτσι, με κάτι παραπλανητικά πράγματα, τα οποία για λίγο καιρό μας κάνουν να περνάμε καλά και μετά όμως έχουν ως αποτέλεσμα να ξεχάσουμε τον ίδιο τον Θεό. Αυτή η παραπλανητική γλυκύτητα της ζωής αυτής μπορεί να έγκυται στο ότι πέρασα καλά σε ένα ταξίδι, στο ότι είχα λεφτά για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, ένα χρόνο ήταν γεμάτη τσέπη, στο ότι έχω ένα αυτοκίνητο ωραίο κτλ. Αυτή είναι μια γλυκύτητα παραπλανητική, έτσι, η οποία όμως μπορεί να παραλύσει τη διάθεση της ψυχής μας και τελικά, και αφού το γνωρίσαμε το Θεό και μετά, εμείς να ψάχνουμε τέτοια πράγματα για να είμαστε ευχαριστημένοι. Να μας ευχαριστεί δηλαδή η προσευχή, η νηστεία, η εξομολόγηση, αλλά να μας ευχαριστούν αυτά τα υλικά πράγματα, ακόμα και όταν είμαστε χριστιανοί. Και αυτό είναι το τραγελαφικό. Μου είπε προηγουμένως κάποιος εδώ, ερχόμενος, για την νηστεία. Και πάλι. Βλέπετε ότι θα πούμε σήμερα πράγματα τέτοια. Νηστεία, υπακοή, συγχώρεση, υπομονή, τα οποία τα λένε και άλλοι, μην νομίζετε, αλλά αυτοί οι άλλοι δεν ξέρουν πώς να τα πούν. Παραδείγματος χάρη, αν πας σε ένα γκουρού, θα σε πει για την υπομονή, θα σε πει για την νηστεία, θα σε πει για την προσευχή. Άρα είναι γκουρού. Είναι γκουρού ο άνθρωπος, δεν έχει τη χάρη του Θεού. Με τη χάρη του Θεού όλα αυτά είναι εύκολα. Δηλαδή εκεί που λες ότι θα κάνουν νηστεία, η οποία νηστεία, ξέρετε, είναι πάντοτε επίκαιρη, έτσι, από όλες τις πλευρές. Πώς να το πω. Από επιστημονικής πλευράς, γιατροί, διατροφολόγοι, ξέρω εγώ, όλοι μιλάνε για την νηστεία. Από κοινωνικής πλευράς, τι καλύτερο πράγμα από το μέτρο να υπάρχει, έτσι, στην κατανάλωση, να μπορούν να παίρνουν όλοι. Αλλά η νηστεία φυσικά, όπως την ορίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στο βιβλίο του Κλίμακα, επίσης ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε, ένα είναι ο Άρωτος Πόλεμος και ένα είναι η Κλίμακα. Λέει ότι η νηστεία είναι αυτή η οποία απελευθερώνει το μυαλό, καθαρίζει την προσευχή, φωτίζει την ψυχή και φυσικά σου φέρνει μία άλλη χαρά. Αυτή η χαρά προέρχεται από τη λύπη. Ποια λύπη όμως? Όχι γιατί με μίλησε άσχημα άλλος ή γιατί δεν πήγε καλά η δουλειά μου ή γιατί δεν έχω λεφτά. Από τη λύπη για τις αμαρτίες σου, η οποία όμως φέρνει χαρά. Να, αυτά είναι τα περίεργα. Τα ωραία πράγματα στην πνευματική ζωή, στην ορθόδοξη πνευματική ζωή. Εσύ στεναχωριέσαι λίγο για αυτό που έκανες και ο Θεός σε δίνει μια χαρά μέσα, μια ηρεμία. Και λες, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι η νηστεία. Γιατί η νηστεία κατ' εξοχήν, το καταλαβαίνουμε τις περιόδους της νηστείας, να, σε λίγο καιρό θα έρθει πάλι μια περίοδος της νηστείας του Χριστουγέννου. Αυτή η κατάσταση σε φέρνει σε μια στεναχώρια σωματική, αλλά σου φέρνει χαρές οι οποίες δεν τις έχεις όταν το τραπέζι είναι γεμάτο με ό,τι θέλεις. Σας τα λέω κάθε εβδομάδα αυτά, χωρίς να κάνουμε αυτοτελή θέματα, τα έχουμε κάνει και αυτοτελή θέματα, για να μην τα ξεχνάτε, να τα θυμάστε συνέχεια. Ένα πράγμα που δεν σας λέω συχνά όμως, και αυτό δεν ξέρω γιατί γίνεται, κάθε άνθρωπος είναι με τις χάρες του, δεν ξέρω κι εγώ γιατί δεν το λέω, εμάς μας τα λέγανε πολύ αυτά τα πράγματα, είναι το θέμα της υπακοής. Η υπακοή, ξέρετε, είναι η πρώτη αρετή, χρονολογικά, και η μέγιστη, και φυσικά εξαιτίας αυτής έγινε και η πρώτη αμαρτία. Είπε ο Θεός, κάντε αυτό, και τελικά ο άνθρωπος έκανε το άλλο. Η υπακοή, ξέρετε, αναλύεται στο ότι καταρχήν βλέπεις μία άλλη διάσταση από τα πράγματα τα οποία έχεις εσύ μες στο μυαλό σου. Δεύτερον,
σου γεννάει την ταπεινότητα αυτήν η οποία είναι πάντοτε χρήσιμη για να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Βλέπετε μερικούς εγωιστές ανθρώπους. Προχθές με πήρε ένα τηλέφωνο να με μιλήσει. Στις τρεις λέξεις που είπε, με πόνεσε η καρδιά μου, όχι τα αυτή μου. Μπόρεσε και πήγε από εδώ γρήγορα μέχρι εδώ. Και λέω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Σαν να είπε, δηλαδή θα σας το πω έτσι με μια γενική ευθύ, έλα ο Θεός είμαι, κάτσε καλά, θα βγάσω ας πούμε. Κάπως έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε πώς θα σας ερχόταν να μας έλεγε κάποιος κάτι τέτοιο. Αυτή λοιπόν την ισορροπία τη φέρνει η υπακοή. Και φυσικά η υπακοή μετά φέρνει και την ταπείνωση και την αγάπη, αυτά τα οποία για τα οποία μιλήσαμε, και είναι πάρα πολύ να το σκεφτείς το πόσο σημαντικό είναι, γιατί κοιτάξτε ότι ο Χριστός έκανε υπακοή στον Πατέρα, ενώ δεν υπολείπεται από τον Πατέρα, προσέξτε. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα στην Αγία Τριάδα είναι το ίδιο. Δεν είναι ο Πατέρας μεγαλύτερος ή το Άγιο Πνεύμα πιο ισχυρό από τον Υιό, είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν, αν και ήταν ίδιος ο Χριστός, έκανε υπακοή στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας τον έστειλε. Αλλά είναι ίσοι, δεν έχουν διαφορά. Προσέξτε αυτό, μην μπερδευτείτε και πείτε ο Πατέρας είναι πιο μεγάλος στην Αγία Τριάδα. Όχι, είναι το ίδιο. Εμείς και μια φορά λέμε, εγώ πιο μεγάλος είμαι, να με ακούσεις. Φανταστείτε να το λέει και ο Θεός αυτό, εγώ πιο μεγάλος είμαι, να με ακούσεις, αλλιώς σε ρίξω κανένα κεραυνό, να τελειώνει η υπόθεση. Δεν το είπε όμως, και ο Χριστός δεν το είπε στον Πατέρα, θα μπορούσε να πει, εγώ ίσως είμαι. Τι να κάνω από αφού είμαστε ίσοι. Άρα βλέπετε, σε κάθε περίπτωση, όταν, εγώ δεν λέω να κάνετε στον οποιοδήποτε, βρήκα ένα άνθρωπο στον δρόμο και ό,τι το έκανα, ό,τι μου είπε το έκανα, αλλά να κάνετε υπακοή εκεί που πρέπει. Και το πρέπει φυσικά κάποια στιγμή το αποφασίζουμε στη ζωή μας, έτσι. Ξέρετε ότι κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν θα σας αναγκάσει να κάνετε κάτι. Κανείς. Έστω και είναι και πνευματικός πατέρας, δεν σου πει ποτέ κάνει αυτό με το ζόρι. Πρέπει εσύ να το καταλάβεις. Δηλαδή δεν μπορεί όταν ένα πράγμα στο λέει 100 φορές να μην ακούς. Δεν μπορεί όταν ένα πράγμα στο λέει διακριτικά 100 φορές και 200 φορές και 1000 ή πάλι να κάνεις το δικό σου. Θα πρέπει κάπου ας πούμε να υπάρχει μια υπακοή. Τέτοιου τύπου. Δεν είπα υπακοή, ξέρεις, πάνε σκάψω βουνό και φόρτω στο κεφέρτο. Δεν έχει και πράγματα υπακοή. Ή κάνει 1500 μετάνοιες την ημέρα. Ή ξέρω εγώ, θυμάμαι μια περίπτωση, πήγε καημένη σε 10 πνευματικούς. Γιατί δεν μπορούσε να συγχωρήσει κάποιον. Και όλοι τη λέγανε να τον συγχωρήσεις, να κάνεις υπακοή. Ρε παιδάκι μου, άλλος δεν μπορεί. Πώς θα τον συγχωρέσει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε θέλω να σας πω. Δεν σας ζητάει η υπακοή να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, αλλά τι σας ζητάει, να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Σιγά σιγά, με τρόπο. Αλλά αυτό πρέπει να είναι. Διότι κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι ευκαιρίες δεν δίνονται. Ειδικά όταν έχετε κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν και σας λένε κάτι, οι ευκαιρίες αυτές είναι 1, 2, 3, 5. Τελείωσε. Μετά τελειώνει. Και μετά εσύ περνάς στην ιστορία σαν ένας άνθρωπος ο οποίος. Τι ήθελες να δεις για να πιστέψεις δηλαδή. Κάνα πύραυλο να έρχεται από το διάστημα. Απλά είναι τα πράγματα έτσι. Μεταξύ μας ενεργεί ο Θεός. Ούτε θα έρθει ο ίδιος τώρα εδώ μπροστά. Γιατί θα τρομάξουμε να έρθει. Θα πει όμως σε κάποιον από εμάς και εκείνος θα πει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και έτσι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό νηστεία, υπακοή, όπως σας είπα, ταπείνωση, αγάπη, αλλά τι και υπομονή, την οποία τώρα θα την πούμε. Ταπείνωση, αγάπη, νηστεία, υπακοή είναι αυτά που ισορροπούν τον άνθρωπο. Όταν λέμε ισορροπώ, σημαίνει ότι είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και με τους άλλους και με ό,τι έχω, προσπαθώντας πάντα για την πρόοδο. Δεν είπαμε όχι, αλλά όχι εγωιστικά. Λοιπόν, γιατί κάνουμε υπομονή. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, στον άλλον. Και μάλιστα ξέρετε, καμιά φορά όχι σε αυτόν που αγαπάμε μόνο, αλλά και σε κάποιον που μας είναι αδιάφορος. Αυτός είναι ένας κανόνας, η υπομονή δηλαδή, που λέει ξεκάθαρα αυτός ότι όποιος τον τηρήσει, αυτός θα σωθεί. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήστε. Και ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε, επειδή τώρα είμαστε όλοι άρρωστοι αυτόν τον καιρό, από τις ιώσεις που, ξέρετε, πώς να πω, αυτές οι ιώσεις και οι ασθένειες,
Το λέω τώρα έτσι, πώς το λένε, έχει κάτι εκφράσεις έτσι, τις ακούς και λες, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Κινδυνολογία λέει, ναι, και εσχατολογία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εμείς κινδυνολογώντας και τρομάζοντας τον κόσμο, θέλω να σας πω ότι αυτές οι ασθένειες είναι προερχόμενες από πάνω, έτσι. Και πρόσφατα η NASA έβγαλε το σχετικό πόρισμα για το σχέδιο που υπάρχει, το συγκεκριμένο, ναι, που λέγεται ασπίδα, σας θυμίζει τίποτα η ασπίδα. Σας θυμίζει. Και γιατί? Για να γίνονται αυτοί οι ψεκασμοί και να αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι ήθελα να πω λοιπόν, έλεγε και ο Σπέισης τώρα που είμαστε όλοι μας άρρωστοι από τα ραντίσματα, κυρίως από τους χημικούς ψεκασμούς. Έλεγε και ο Σπέισης όταν θα είσαι άρρωστος μην κάνεις τίποτα. Τι να κάνεις, μόνο υπομονή κάνει. Μετά λέμε υπομονή, πάνε ξάπλω στο κρεβατάκι σου και ξεκουράσου. Ή ξέρω εγώ, κάνετε εντελώς απαραίτητα. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί αν προσπαθήσεις να πάρεις 50 χάπια για να γίνεις καλά γρήγορα, θα κάνεις ζημιά. Αν πάλι προσπαθήσεις τι, να βρήσεις θεούς και δαίμονες γιατί είσαι άρρωστος εσύ, θα κάνεις πάλι ζημιά. Αν είσαι γκρινιάρης, θα κάνεις ζημιά στους γύρω σου. Και θα λένε να μην αρρωστείς τους άνθρωπους ποτέ, θα πάθουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, μόνο υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Θα ήθελα κι εγώ φυσικά να πηδάω τα βουνά τώρα, αλλά επειδή δεν μπορώ, δεν έχει σημασία. Πάλι άνθρωπος είμαι. Θα κάτσω στην ησυχία μου όταν είμαι άρρωστος. Να λοιπόν η υπομονή, αυτή είναι η υπομονή. Είναι η υπομονή που φέρνει το Πάσχα, είτε είσαι άρρωστος, είτε είσαι στο κρεβάτι, είτε στην εκκλησία να μην μπορούσες να πας, εσύ Πάσχα έκανες. Γιατί έχεις αυτή τη διάθεση μέσα σου, έτσι. Και φυσικά σε έχω πει κι άλλες φορές ότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε το Πάσχα στην εκκλησία γιατί μας προστατεύουν εμάς, είναι στα νοσοκομεία, μην παραστήσουμε και πάμε εμείς, είναι εδώ, είναι εκεί, έτσι, δεν πάει. Αλλά πού είναι η εκκλησία τους, όταν πιστεύουν στο σκοπό τους, είναι μέσα εκεί η Ανάστασή τους. Γι' αυτό λοιπόν, να παρακαλάμε, αυτό που γίνεται ήδη βέβαια, προσέξτε, αλλά να το καταλαβαίνουμε εμείς, ότι να έρχεται μέσα μας ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή στη ζωή μας, να το ζούμε αυτό, να μην λέμε Πάτερ ημών και μετά βγαίνουμε στον δρόμο και δεν υπάρχει πατέρας ημών, αφού όλα τα κάνουμε μόνοι μας. Το Πάτερ ημών τι είπες νωρίτερα. Μην το λες τουλάχιστον. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι μετά έρχεται και το μυστικό αυτό, το οποίο πιστεύω να το έχετε καταλάβει μέχρι έναν βαθμό, το οποίο δεν ερευνάται όπως λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Ποιο? Εκείνη η χάρη που σε φέρνει την ισορροπία μέσα σου. Και ενώ οι άλλοι μπορεί να σε λένε τρελό, εσύ είσαι γνωστικός. Ενώ οι άλλοι μπορεί να σε λένε φανατικό, εσύ είσαι ορθόδοξος. Ενώ οι άλλοι μπορεί να σε λένε, ξέρω εγώ, ντεμοντέ, εσύ είσαι μες στη μόδα. Γιατί τα λόγια του Χριστού είναι πάντα μέσα στη μόδα. Είναι πάντα επίκαιρα. Γι' αυτό και φυσικά μετά αρχίζουν κι άλλα. Δεν μένεις μόνο εκεί. Δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει αυτά και προσπαθεί, όπως σας είπα, με την νηστεία, σοβαρά όμως, με την υπομονή, σοβαρά, με την υπακοή, σοβαρά, ναι. Κάποτε ένας, θυμάσαι, το είχα πει, λέει, πήγε και είπε, ξέρεις εγώ ποιον είχα, λέει, γέροντα, ναι, πνευματικό, τον τάδε, ας πούμε. Και περίμενε να τον πει ο άλλος να τον χαλαλήσει που είχε τον τάδε πνευματικό. Και το απάντησε ο άλλος, γιατί ήταν σοφός άνθρωπος. Και εσύ πώς κατήντησε τέτοιο ρεμάλι, του λέει. Ναι. Ήθελα να πω ότι όλα αυτά φέρουν και έκτακτα χαρίσματα τα οποία τι είναι. Βλέπεις ανθρώπους ίδιας ηλικίας, ίδιου φίλου. Ένας φοβάται το θάνατο και άλλο δεν φοβάται. Γιατί? Έχει πρόβλημα ο άλλος. Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Είναι απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί δεν φοβάται το θάνατο? Να, εξαιτίας αυτό που έκανε. Εξαιτίας της νηστείας του, της υπακοής του, της υπομονής του, όλα αυτά. Τη συγχώρεση που έκανε, γιατί να φοβηθεί ο άνθρωπος που συγχωράει, τι να φοβηθεί. Έτσι δεν είναι, δεν φοβάται τίποτα. Δεν έχει εχθρούς εκείνος, οι άλλοι είναι εχθροί του. Αυτός δεν έχει εχθρούς, μέσα του είναι εντάξει. Τους βάζει σε μία άκρη και τελείωσε. Και φυσικά τι ήθελα να πω, ότι δεν φοβάται μετά θάνατο αυτός ο άνθρωπος και κάνει. Να το πω και αυτό λίγο έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε μες στο μυαλό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ζει την Ανάστασή του από τώρα, γιατί ξέρετε, η Ανάσταση των ψυχών έχει γίνει.
Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Τι παραμένει να γίνει? Η Ανάσταση των σωμάτων. Στη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων. Το ψυχόν έγινε αφού ήρθε ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού εδώ είναι. Δηλαδή η ψυχή μας πλέον είναι μέσα στην Ανάσταση εφόσον το θέλουμε. Αλλά είναι κρίμα έτσι όταν τα σκεφτόμαστε αυτά, να βλέπεις ότι όλη την ώρα μετράμε λεφτά, ξοδεύουμε χρόνο στα σύρια που βλέπουμε μήπως τα χάσουμε, τρέχουμε πάνω κάτω να πάμε στα ψώνια 10 φορές, να πάμε στα αυτά 20 φορές, δηλαδή μια ανησυχία για ο άνθρωπος, δεν ησυχάζει μέσα του. Και τελικά, όπως είπα και άλλη φορά, αν μετρήσουμε το χρόνο της ζωής μας που τον ξοδέψαμε, αφήστε. Πρέπει να καθίσουμε από εδώ και πέρα, όπως είμαστε τώρα, σε μια σπηλιά και να προσευχόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Για να ισοφαρίσουμε λίγο την κατάσταση. Κατά τα άλλα, εκτός τα λάθη που κάναμε και τις πόσες φορές ήμασταν άρρωστοι και πόσες φορές ήμασταν στο κοιμόμασταν και άλλες τόσες στην τουαλέτα περάσαμε κτλ., αφήστε, δεν έμεινε τίποτα. Και εκείνο που έμεινε το λίγο, εσύ το έκανες shopping therapy και κοινωνική δικτύωση. Ναι, ήσαν όλη την ώρα αυτό. Έγινε. Τέλος πάντων, αυτά είναι η Ανάσταση, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι μπορούν και αντιστέκονται σε όλη αυτή την κατάσταση και αυτή είναι και η ζωή χαριζάμενη που ακούτε στα γράμματα της Εκκλησίας. Δεν είναι ότι δεν έχεις τίποτα. Ασθένεια, δυσκολία, πρόβλημα, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και στον ουρανό προβλήματα υπάρχουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν βλέπει ο Θεός ότι κάτω οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και αναγκάζεται να στείλει τους αγγέλους κάτω και πάνε, έλα και κάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού δεν υπάρχει πρόβλημα? Καταλάβατε, εφόσον συνεχίζεται ο αγώνας και στον ουρανό πρόβλημα υπάρχει. Τρέχουν οι άγγελοι πέρα δόθε να κάνουν κάτι. Άρα μην ψάχνετε ζωή χωρίς προβλήματα αυτού του τύπου. Ψάξτε ζωή ισορροπημένη. Που ισορροπημένη ζωή, όπως σας είπα, δεν φοβάσαι τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Κανείς, ό,τι και να σου κάνει. Και γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός στους χριστιανούς τότε εκείνη την εποχή, εσείς να πηγαίνετε Κυριακή στην εκκλησία, λέει, γιατί αν πηγαίνετε οι Εβραίοι καίγονται. Οι Εβραίοι κάθε Κυριακή που έχει εκκλησία, λέει, τους πιάνει ταράκουλο, κάτι τους συμβαίνει μέσα, κάτι καταλαβαίνουν. Και όχι μόνο αυτό να πηγαίνετε, λέει, αλλά όπως θα λέγαμε κι εμείς, γιατί να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, το φερεί περίσταση δηλαδή. Να πηγαίνετε και παντού, πηγαίνετε παντού, πηγαίνετε και στα μαθήματα. Να μην πω άλλο, κάτι άλλο. Φτάνει αυτό. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Να πηγαίνετε, λέει, για να χαίρεστε, γιατί οι άλλοι καίγονται. Να πείτε, ας πούμε, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, Αναστάσου ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, νέα δοκινημή, την αιώνια ζωή και μεγάλης. Και κάθε Κυριακή, ξέρετε, θα τα πούμε στα μαθήματα λειτουργικής αυτά, λέμε Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Το λέμε αυτό το ωραίο, την ωραία προσευχή αυτή. Έτσι. Με αυτά τα πάνω κάτω, λοιπόν, τα οποία ζεσταίνουν σιγά σιγά την αγάπη που έχεις μέσα σου, μετά αρχίζεις και έχεις μια παρουσία μέσα στον κόσμο η οποία σπέρνει ελπίδα. Δηλαδή, σε μιλάει ένας και δεν τον απογοητεύεις. Πας κάπου σε μια παρέα και αλλάζει λίγο το κλίμα. Δίνεις μια συμβουλή και δεν είναι μόνο ξερή συμβουλή, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Είναι και κάτι πνευματικότερο. Και βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο σπέρνεις την ελπίδα στον άνθρωπο χωρίς να τον, πώς να πω, να τον καταδυναστεύεις. Γιατί και αυτό που σας είπα για την υπακοή νωρίτερα, η υπακοή δεν είναι να κάνεις με το ζόρι κάτι, να θες και να το κάνεις. Απλώς να πηγαίνεις και να λες, πες μου τι να κάνω. Ποιο είναι το σωστό. Αυτό όμως δεν είναι βάρος, έτσι, αυτό είναι η ελπίδα. Όσοι το καταλαβαίνουν σαν βάρος, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα φυσικά, κάπου εκεί. Μετά δημιουργείται και κάτι ακόμα με το οποίο θα τελειώσω. Το οποίο είναι, ξέρετε, ζητούμενο από όλους, όλοι το ζητάνε, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι για να το κάνει. Όλοι, ας πούμε, ο κάθε άνθρωπος στην προσωπική του σχέση, στην επαγγελματική του, στην οποιαδήποτε, ζητάει την ειλικρίνεια. Πώς θα την κάνεις την ειλικρίνεια, άμα λες ψέματα στον εαυτό σου? Δεν γίνεται. Και βλέπετε ότι, αν κατηγορείς τον εαυτό σου, είναι αληθινό. Το μόνο αληθινό. Και αν φυσικά μετά ξέρεις να ακούσεις τον άλλον,
οι ψυχολόγοι το λένε ενεργητική ακρόαση, υπάρχει αλήθεια και εκεί. Και αν φυσικά ξέρεις, όπως σας είπα, να κάνεις υπομονή, αυτό είναι αληθινό πράγμα. Αληθινό πράγμα δεν είναι να πεις μόνο την αλήθεια, είναι να τη ζεις την αλήθεια. Διότι άμα δεν τη ζεις, δεν μπορεί να την πεις κιόλας. Άμα ζεις το ψέμα, τι θα πεις, ψέματα θα πεις. Δεν γίνεται. Άμα ζεις την αλήθεια, αλήθεια θα πεις. Θα πεις, παραδείγματος χάρη, κοίταξε να δεις, κάνε ό,τι θες, αλλά αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Κάτι που πρέπει να πει ο πνευματικός πρώτα και κύρια, έτσι, στον άνθρωπο που έρχεται κοντά. Να του πει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ό,τι θες κάνε, αλλά να ξέρεις ότι είναι αμαρτία αυτό. Ξεκάθαρα το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, να μην φοβάστε, μάλλον να φοβάστε τον Θεό, να προσεύχεστε και να κάνετε το καλό στο διπλανό σας. Αυτοί οι τρεις κανόνες είναι που σφραγίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Δίνουν ελπίδα, αγάπη και ταπείνωση. Να το κάνουμε ένα πινακάκι μες στο μυαλό μας λίγο αυτό. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται τον Θεό, φοβάται να μην το χάσει δηλαδή, δεν τον νοιάζει, τι με νοιάζει με ο Θεός. Αυτός ο οποίος προσεύχεται και προσεύχεται όσο γίνεται περισσότερο και αυτός ο οποίος προσπαθεί να κάνει το καλό στον διπλανό του είναι αυτός που αποκτάει ταπείνωση, αγάπη και υπομονή. Και ξέρετε ότι καμιά φορά το θαύμα μπορεί να γίνει ξαφνικά στη ζωή σας. Αυτό το οποίο ήθελες χρόνια ολόκληρα θα γίνει αυτόματα μια μέρα. Πώς γίνεται λέει αυτό? Τι μια μέρα κοιμήθηκα έτσι, την άλλη ξύπνησα έτσι. Γίνεται γιατί μέσα από όλα αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα ενεργεί το μυστήριο. Και ο άνθρωπος πλέον που έχει μια διάθεση να είναι φίλος της ψυχής και όχι του σώματος, αυτό το βγάζει ο Θεός μετά, δεν τα αφήνει από μέσα σου. Στο βγάζει κάποια στιγμή. Και φυσικά εσύ μετά καταλαβαίνεις και ντρέπεσαι κιόλας γι' αυτό ότι δεν είναι η ζωή στα υλικά πράγματα, ούτε ακόμα και στις στιγμές που λένε μερικοί η ζωή είναι στιγμές, αλλά είναι πάντοτε η ζωή, κάθε ώρα και στιγμή. Και θέλω να κλείσω με κάτι που σας είπα κι άλλη φορά, για να μην το ξεχνάμε. Έλεγε ο άλλος πώς να κάνω προσευχή, δεν έχω χρόνο, δεν κάνω, δεν δείχνω κτλ. Και το απάντησε ο άλλος. Μην αγχώνεσαι να βάλεις προγράμματα και να βάλεις συστήματα και να βάλεις αυτά. Αλλά όλη την ώρα θα μιλάς με τον Χριστό. Πώς? Σηκώθηκες, σηκώθηκες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σηκώθηκα. Ωραία. Πλήθηκες, πλήθηκα. Α, όπως κλείνω με Θεέ μου τώρα, καθάρισε και το από μέσα, όχι μόνο τα παίξω. Ναι. Μπήκες στο αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Όπως μπήκες στο αυτοκίνητο, να μπω και στη βασιλεία σου. Τα πάντα, πόσο κρατάει αυτή η σκέψη, ένα δευτερόλεπτο, δύο. Πόσο. Δεν έχεις χρόνο να το κάνεις. Έχεις. Να το. Εδώ. Εκεί, εδώ, εκεί, συνέχεια είμαστε μέσα στην προσευχή. Συνέχεια. Συνέχεια, παντού είναι ο Θεός. Παντού. Ακόμη και όταν κάνεις το κακό, λες τον εαυτό σου, Θεέ μου, τώρα θα κάνω κακό. Έτσι. Και έτσι εξασφαλίζεται η σχέση την οποία θέλουμε και ζούμε μετά, δηλαδή. Αυτά τα βασικά που είπαμε σήμερα, νηστεία, προσευχή, υπακοή, ταπείνωση, που καμιά φορά άμα τα πεις πολύ, λένε οι άλλοι, πω ρε, τι λένε αυτοί εκεί μέσα, ας πούμε. Τους ακούγονται εξευτελιστικά αυτά τα πράγματα, γιατί λέει ταπείνωση, υπακοή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να πούμε λοιπόν, να πούμε λέει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ασυδοσία. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να πούμε λέει δημοκρατία. Ποια είναι η δημοκρατία? Πάει η δημοκρατία. Ναι. Η δημοκρατία, έτσι να ακούγονται βαριές λέξεις, καταλάβατε, αυτά δεν υπάρχουν όμως. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και να ειλικρινεί λοιπόν. Να πούμε λέει και την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Αλήθεια χωρίς Χριστό γίνεται? Ποιος σας αναγκάσει να πεις την αλήθεια? Μόνο ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι θα σου πούν, πες την αλήθεια σου. Ακούστε μια ωραία έκφραση. Λέει αυτός ήρθε και μας είπε την αλήθεια του. Δηλαδή, αν αυτός πίστευε ότι το να σκοτώνουμε μικρά παιδιά είναι σωστό, αυτή ήταν η αλήθεια του, την κάνουμε αποδεκτή εμείς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Για να ισορροπήσει ο άνθρωπος λοιπόν και να μην λέει βλακίες, αυτό θέλω να σας πω. Εκεί να καταλήξω. Πρέπει να περάσει μέσα από αυτά. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πει βλακίες μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλάβετε να ξεφύγει. Θα πει φιλοσοφίες, θα πει αυτά, θα πει εκείνα. Αλλά δεν θα μπορεί μυστηριακά να πιάσει το νόημα. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα γνώσεως. Ξέρω μερικά πράγματα και τα λέω. Είναι θέμα φωτισμού. Γι' αυτό λοιπόν το φωτισμό ψάχνουμε εμείς μέσα από αυτά. Νηστεία, υπακοή, τι να κάνω, πες μου εσύ, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα το κάνω όμως, αν μου το πεις. Δεν θα πω, μόνο εντάξει, μας είπε και τη γνώμη του και ο πάτερ. Άμα ήταν η γνώμη, να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να γνωμοδοτήσει.
για τις γνώμες μας. Ταπείνωση, υπακοή, υπομονή, όταν κάνω υπομονή, κάνω δουλειά. Λέω, άλλος δεν έχω τι να κάνω, τι κάνεις, υπομονή κάνω. Η υπομονή είναι δουλειά. Άμα είχες δουλειά, έτσι την έκανες. Θα έλεγες, κάνω δουλειά. Θα έλεγες, είμαι στη δουλειά μου, κάνω εκείνο, κάνω αυτό. Και φυσικά, εμείς κάνουμε αυτά, αυτό θέλω να σας πω, και έρχεται η χάρις μετά η οποία είναι απαραίτητη, για να μην πάρεις φάρμακα, τι άλλο να πω. Γι' αυτό σας το λέω. Αλλιώς οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρετε, έξω, στέκονται με αυτά, κρατιούνται με αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν όμως εσύ με τη μικρή σου προσπάθεια, να γι' αυτό λέμε ορθόδοξη ζωή, ορθοδοξία, πατέρες, εκκλησία κτλ. Τι έχουν να μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτή την ισορροπία που τη θέλουν όλοι, δηλαδή αυτή τη γαλήνη και την ισορροπία μέσα σου, τη θέλει πάντοτε, οπουδήποτε. Ό,τι και να κάνεις. Για να δει γιατί με το ό,τι και να κάνεις να έχεις αυτή την ισορροπία. Πρέπει να κάνεις αυτά. Και φυσικά η δοκιμή είναι δωρεάν, το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι. Το μόνο που θα βάλετε, σαν θα βάλετε τον κόπο σας, την νηστεία σας, αυτά, ναι. Κατά τα άλλα δωρεάν, λεφτά δεν θέλει. Γιατί μερικοί μπορεί να νομίζουν και αυτό. Τέλος πάντων, γιατί να είστε και όλοι μας φυσικά. Και να ξέρετε ότι τα λόγια της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, γιατί μερικοί ρωτάνε, θεραπεύουν ακόμα και τις ιώσεις, έτσι. Αυτά και αυτή την εβδομάδα. Με το καλό, καλό μήνα να έχετε όλοι σας. Και με το καλό να πούμε και στον πιο δυνατό χειμώνα. Ορίστε, καμία ερώτηση έχουμε?